Πόλεμος. Καλή επιτυχία. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά και αρκετούς ανθρώπους, για τα ενθέματα σιλικόνης στην αισθητική αλλά και την επανορθωτική χειρουργική του μαστού. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Γραβάνης, Διευθυντής Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής στο Μετροπόλιταν. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Γραβάνη. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να ευχαριστώ στην εκπομπή σας και να ενημερώσουμε το κοινό για τα σύγχρονα ενθέματα. Εδώ θα οφείλω να πω ότι γνωρίζω προσωπικά τον γιατρό και πρόκειται για ένα εκπληκτικό επιστήμονα. Γιατρέ, τι το καινούριο υπάρχει στα ενθέματα της σιλικόνης? Και ξέρετε, δυστυχώς έχουμε ένα θλιβερό ροκόρ στη χώρα μας. Πολλές γυναίκες έχουν προχωρήσει σε μαστεκτομή. Σαφέστατα, όσον αφορά τα περιστατικά μεταφράσεων του μαστού, είναι πολύ συχνά στις 8 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφέστατα, υπάρχει μεγάλη πρόοδο σήμερα στα ενθέματα σιλικόνης, πρόοδο που αφορά την ασφάλειά τους, κυρίως όσον αφορά τη συνεκτικότητα των μορίων σιλικόνης, έτσι ώστε αυτά να μην διασπείρονται στο ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση που εμφανιστεί μια μικρή ρήξη στο κέλυφος. Πρόοδο στην ασφάλεια όσον αφορά το κέλυφος αυτό καθεαυτό, ότι είναι πιο ανθεκτικό και πιο φιλικό στο ανθρώπινο σώμα για την αντίδραση του ξένου σώματος. Και τέλος, πλέον στη διάθεση θέματα νέας γενιάς που έχουν περίβλημα από αφρό μικροπολιουρεθάνης, το οποίο εκμηδενίζει την πιθανότητα ρυκνωτικής κάψας, και ενθέματα νέας γενιάς τα οποία είναι πιο ελαφριά, περίπου 30% από τα κλασικά ενθέματα σιλικόνης, έτσι ώστε να έχουμε μικρότερη πίεση στους ιστούς του μαστού και την χρόνια τροφία η οποία επέρχεται. Και αναμφισβήτητα, πέρα από το ιατρικό αποτέλεσμα που μας περιγράφεται, είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο αφορά πολλές γυναίκες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σαφέστατα, το αισθητικό αποτέλεσμα αφορά σαφέστατα τα αισθητικά περιστατικά που κατατρέχουν στον πλαστικό χειρουργό για να έχουν μια βελτίωση του μαστού τους, αλλά σαφέστατα ο στόχος, ο τελικός, είναι και στην αποκατάσταση του μαστού μετά τη μαστεκτομή, έτσι ώστε η γυναίκα να νιώσει συμμετρική και αρτιμελής. Το αναπλαστικό λέμφωμα, μπορείτε να μας περιγράψετε τι είναι, και επίσης να μας πείτε και στο Μετροπόλιταν, μιας και μιλάμε γι' αυτό, εσείς τι ενθέματα χρησιμοποιείτε για να ξέρουν και εκείνοι που τους αφορά? Γιατί καλό είναι να λέμε ποια είναι τα καλά, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και τι χρησιμοποιείτε εσείς. Καταρχήν να απαντήσω στη δεύτερη. Τον ήχο να φτιάξουμε. Ποικίλα ενθέματα όσον αφορά τις διστάσεις, την προβολή τους και το σχήμα τους. Εμείς έχουμε μια ειδική προτίμηση και εμπειρία στα ανατομικά ενθέματα, αυτά που κατά κόσμον είναι γνωστά σαν ενθέματα στο σχήμα δάκρυ. Θα κρίνουμε απαραίτητα τη πίεση τους στην αποκατάσταση του μαστού, ενώ και στα περισσότερα αισθητικά περιστατικά δίνουν ένα καλύτερο και πιο φυσικό αποτέλεσμα. Προτιμούμε τα ενθέματα για νέα συνήθεια με περίβλημα πολυουρεθάνης, τα οποία δίνουν μια σταθερότητα στη θέση του ενθέματος, καθώς επίσης και μια σταθερότητα στο αισθητικό αποτέλεσμα. Τώρα, να απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτηση, το αναπλαστικό λέμφωμα. Μετά από 5 δεκαετίες κλινικής έρευνας όσον αφορά τα θέματα σιλικόνης, έχει τεκμηριωθεί ότι αυτά δεν προκαλούν καρκίνο. Έχουν όμως μια αιτιολογική συσχέτιση με αυτή την πολύ σπάνια οντότητα, το αναπλαστικό λέμφωμα. Και ενώ σπάνια, γιατί έχουν καταγραφεί όλες αυτές τις δεκαετίες επίσημα 1.220 περιστατικά και έχουν επιβεβαιωθεί 38 θάνατοι. Αριθμός βέβαια πολύ μικρός αν αναλογιστούμε τα εκατομμύρια των ενθεμάτων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε αιτήσια βάση. Θέλω να τονίσω ότι το 92% αυτών των περιστατικών αφορούσαν συγκεκριμένο ένθεμα, συγκεκριμένες εταιρείες που δεν κυκλοφορεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και φυσικά στη χώρα μας. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το πρώτο περιστατικό το οποίο καταγράφηκε στην Ελλάδα. Ήταν μια γυναίκα που είχε κάνει αποτερόκλητη μαστεκτομή και αποκατάσταση με ενθέματα. Παραπέμπτηκε στο νοσοκομείο μας, έγινε τεκμηρίωση του αναπλαστικού λεμφώματος με ανοσοστοκημία και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε αφαίρεση των ενθεμάτων της περιβάλλουσας ρυκνωτικής κάψας που κατ' ουσίαν αποτελεί τη θεραπεία νόσο. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μικροχειρουργική αποκατάσταση και των δύο μαστών με δικού του ιστού. Έλαβε και η γυναίκα την κουρική θεραπεία από την αιματολογική κλινική του νοσοκομεία μας και την περισσοδοξία που μπορούμε να μιλάμε για πλήρη μια. Πολύ σημαντικό θέμα, γιατί μας είπατε ότι αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Χαρά μας που τα είπαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, περπατώντας. Άκου ένα τραγούδι. Περπατώντας, θα φύγουμε. Άκουσε, και προς τα πού. Άκουσε το και